Ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε στους γονείς για αυτή την άθλια κατάσταση που συμβαίνει. Τα παιδιά θα σαρδελοποιηθούν. Οι γονείς είναι ανάστατοι, έχουν τρομερό άγχος, θέλουν να πάνε στις δουλειές τους. Ενώ η Δημοτική Αρχή τόσο καιρό, 4 χρόνια, δεν έκανε τίποτα. Σαν έσχατη λύση, υποχωρήσαμε μπροστά στα προκάτ ώστε να χτιστούν σταθερές δομές. Ζητάμε σταθερές δομές, μόνιμο προσωπικό και βοηθητικό. Κινούμε όλο τον κόσμο να έρθει στην κινητοποίηση που κάνουμε απόψε 7 η ώρα στο κτήμα Δέγλερη. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Γονείς, εκπαιδευτικοί, η Ένωση θα είναι εκεί και όλοι οι δημότες. Το πρόβλημα είναι κοινό. Δεν αφορά μόνο τους γονείς, δεν αφορά μόνο τα παιδιά, τις μάνες και τους πατέρες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όλους τους δημότες. Δεν αξίζουν αυτά τα σχολεία στα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Μπορείτε να μας περιγράψετε συγκεκριμένα το πρόβλημα που συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολείο? Το συγκεκριμένο σχολείο θα στεγάσει πολλά άλλα σχολεία. Οι αίθουσες είναι φτιαγμένες στο πολυχώρο του ΕΠΑΛ. Του τέστην πρέπει να συνυπάρχουν παιδιά μεγάλα με μικρά. Ούτε τα ένα ευνοεί, ούτε τα άλλα. Την ώρα που θα κάνουν μάθημα τα μεγάλα παιδιά, θα κάνουν διάλειμμα τα μικρά. Άρα θα αποσπούνται, δεν θα πραγματοποιεί το παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου. Οι αίθουσες είναι φτιαγμένες από αμφιλεγόμενο υλικό, ακατάλληλο για σχολικές αίθουσες. Ποιος έδωσε την άδεια να γίνει αυτό? Η Δημοτική Αρχή συνένεσε, γιατί θέλει να στηβάξει τα παιδιά, να μας προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Δεν είναι αίθουσα. Λένε γίνανε για λίγο. Εάν πάτε στον πρώτο παιδικό ή πάμε μαζί, που και εκεί μια πρόχειρη κατασκευή προκάτ, δεν υπάρχει σχολείο. Είναι η δεύτερη μέρα και τα παιδιά δεν έχουν αίθουσα. Δεν θα κάνουν το ορολόγιο πρόγραμμά τους. Δεν έχουν δασκάλες. Δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή ώστε να δουλέψουν οι δασκάλες. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν κάτι αίθουσες, ελάχιστα θρανία και το άλλο κτίριο που είναι σταθερή δομή, θα δείτε και μόνο σας, ότι πρέπει να συμβαχτούν σε μια ελάχιστη αυλή τόσα παιδιά. Βάλαμε μια ωραία πολύχρωμη τσουλήθρα και τα παιδιά πού θα αυλίζονται? Κάθε παιδί θέλει τουλάχιστον 1,5 μέτρο, σύμφωνα με τον νόμο. Με τον νόμο που έχουν αποδεχτεί και η Δημοτική Αρχή. Μιλάει για αγγλικά, για διαπαιδαγώγηση, για δεξιότητες, για υπολογιστές. Εδώ δεν έχουμε σχολείο. Ζητάμε το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας. Και θα το απαιτήσουμε και θα το πετύχουμε. Εσείς ως συλλογικό όργανο, με ποιους υπεύθυνους έχετε επικοινωνήσει στο Δήμο και τι αποτέλεσμα είχαν οι συνομιλίες σας? Εμείς εδώ και 4 χρόνια επικοινωνούμε με όλη τη Δημοτική Αρχή, με τον Αντιπρόεδρο, με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, πάμπολες οι συναντήσεις. Κανένα παιδί δεν θα μείνει 13 του μηνός χωρίς σχολείο. Για ποιο σχολείο μιλάμε? Το οποιοδήποτε σχολείο? Αυτό το σχολείο δεν το θέλουμε. Έχουμε μιλήσει με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας, που και αυτή έχουμε αμφιβολίες. Ποιος παρέλαβε και ποιος παρέδωσε αυτό το σχολείο? Πού είναι η παράδοση του εργολάβου, αφού δεν υπάρχει σχολείο? Άρα πώς επιτρέπει ακόμα και η Πρωτοβάθμια να λειτουργήσει σε σχολείο σε επικίνδυνα κτίρια? Δεν έχει παραδώσει. Πρέπει να γίνει παραλαβή, παράδοση σε κάθε κτίριο και στο σπίτι μας ακόμα, για να μπούμε μέσα να είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι τα παιδιά μας, δεν νιώθουν οι γονείς ασφάλεια. Έχουν άγχος για το πώς θα πάνε στη δουλειά τους, για το πώς θα μπορέσουν να εργαστούν όλη την ημέρα σε ένα παιδί που θα του πούν έλα πάρτο τώρα, έλα πάρτο αύριο. Και όλα αυτά σε περίοδο COVID. Που μιλάμε για, ζητάμε αραίωση τμήματων και εδώ η Δημοτική Αρχή έκανε σύμπτυξη τμήματων, σύμπτυξη σχολείων. Και όλα αυτά πρέπει να μείνουν αδρανείς και έχουν και το θράσος, γιατί να βγαίνουν να λέγανε συγγνώμη, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έχουν και το θράσος να υπόσχονται αόρατα σχολεία και αόρατα πούλμαν. Βλέπετε κανένα πούλμαν? Εγώ δεν βλέπω. Εγώ έχω μάθει να πιστεύω ότι βλέπω. Δεν βλέπω σχολείο, δεν βλέπω αυλή, δεν βλέπω υπολογιστές, δεν βλέπω υλικό, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω γονείς, παιδιά και όλη την πόλη συμπαραστάτες και τους νηπιαγωγούς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Πότε βλέπετε να λύνει η Δημοτική Αρχή το συγκεκριμένο πρόβλημα? Η Δημοτική Αρχή έχει φανεί ανάξια να λύσει το πρόβλημα. Προκάτε, χτες το βράδυ δουλεύαν τα προκάτε, είχαν 4 χρόνια. 4 χρόνια δείξαμε όλοι μας την καλή διάθεση και μπήκαμε σε συζητήσεις, ζητούσαμε το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο με τεχνάσματα και διάφορα άλλα κόλπα. Παρακάπταν το πρόβλημα και το μόνο που λέγανε και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, αλλά και σύσσωμη Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή, γιατί η Αντιπολίτευση αντέδρασε. Λέγανε ότι 13 το μηνός θα έχουμε σχολεία. Πούντα τα σχολεία, τους καλώ να απαντήσουν. Σε τι σχολεία? Τίποτα, δεν έχουμε σχολεία. Δεν μην κοροϊδεύετε. Η Νέα Σμύρνη έμεινε τελευταία από όλους τους Δήμους και δεν έχει σχολεία. Δεν έχει σχολεία. Είχε 4 χρόνια, 4 ολόκληρα χρόνια. Και δουλεύει μετά από κινητοποιήσεις δικές μας την τελευταία εβδομάδα. Γιατί σε εμάς δεν ήρθαν τα προκάτ και σε όλη την Ελλάδα έχουν πάει? Γιατί δεν βρήκαμε σταθερές δομές? Γιατί? Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο απόψε 7 η ώρα στην κινητοποίηση που κάνουμε Ευξήνου Πόντου στο κτήμα Δέγλερη. Να ενωθεί η φωνή μας με όλους τους γονείς και όλους τους δημότες και όλο τον κόσμο της Νέας Σμύρνης και εκτός Νέας Σμύρνης. Θέλουμε σχολεία για τα παιδιά μας. Είναι δικαίωμά μας. Είναι υποχρέωσή τους. Πληρώνουμε φόρους. Εργαζόμαστε. Είμαστε ενεργοί πολίτες. Όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς πριν εδώ. Έχουν αγάπη, πάθος και για το σχολείο και για το Δήμο και για να μπει το παιδί ομαλά στη σχολική διαδικασία. Το βοηθάει αυτό ο Δήμος? Ο καθένας με τα μάτια του μπορεί να το δει, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει. Όλοι θέλουμε ένα καλό σχολείο για τα παιδιά μας. Παλιότερα συζητάγαμε για μόνιμο προσωπικό και φέτος συζητάμε και για σχολεία. Με αναπληρωτές λειτουργούν τα σχολεία. Να μην κοροϊδευόμαστε, ας πούμε την αλήθεια στον κόσμο και ας παλέψουμε να γίνει κάτι καλύτερο. Στηρίζονται στο φιλότιμο των νηπιαγωγών για να λειτουργήσει το σχολείο. Έχει παιδαγωγικό σύστημα το σχολείο. Θέλει ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή. Δεν ζητάμε παράλογα, αυτό που δικαιούμαστε ζητάμε, σαν γονείς. Και η Ένωση θα είναι εδώ, όπως είναι πάντα, και θα είναι όλο τον καιρό, γιατί και τα 4 χρόνια αγωνιζότανε, και μέχρι να έχουμε σταθερές δομές, εμείς θα βγούμε να το βροντοφωνάζουμε.